Πάμε στο κομμάτι να ανοίξουμε μία παρένθεση με το φορολογικό ρεπορτάζ. Έχουμε ετοιμάσει τις εξελίξεις που έχουν να κάνουν με το φόρο εισοδήματος. Για να δούμε κάποια στοιχεία. Από το Μάρτιο ξεκινούν οι υποβολές. 30 Ιουνίου δίδεται μία παράταση. Λίγη προθεσμία. Έως 31 Ιουλίου θα πρέπει να καταβληθεί η πρώτη δόση. Είχαμε και κάποιες συμβουλές από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Έχουμε και αυτά τα λάθη τα οποία πρέπει να αποφύγουμε. Πάμε στον κύριο Μανώλη Καφτάκη, το φοροτεχνικό. Την καλησπέρα μας, κύριε Καφτάκη. Καλησπέρα, κύριε Παναγιωτόπουλε. Σας ευχαριστώ θερμά. Πάμε να πιάσουμε ένα θέμα μεταξύ άλλων, βέβαια, που απασχολεί το σύνολο των Ελλήνων φορολογουμένων. Το Μάρτι ξεκινά η υποβολή για αυτή τη διαδικασία που αφορά εισοδήματα του 2022, βέβαια. Έτσι τουλάχιστον, κύριε Παναγιωτόπουλο, προβλέπει η νομοθεσία. Άλλωστε, κάθε χρόνο αυτό το θέμα υπάρχει, ότι ο νόμος προβλέπει ότι η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων πρέπει να γίνεται στη διάρκεια 4 μηνών, αρχής γενομένης από το Μάρτιο, ναι, με τελική ημερομηνία 36. Εδώ πρέπει όμως να πούμε ότι καμία χρονιά δεν έχει εφαρμοστεί αυτό, καθώς το Υπουργείο Οικονομικών τις περισσότερες φορές δεν είναι έτοιμο το Μάρτιο να υποδεχτεί φορολογικές δηλώσεις. Γι' αυτό τον λόγο και από ποια άποψη, κύριε Καφτάκη? Υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι οι συχνές αλλαγές που υπάρχουν στα έντυπα των φορολογικών δηλώσεων, που δεν, το ίδιο το Υπουργείο δεν προλαβαίνει να ενσωματώσει στην πλατφόρμα. Ταυτόχρονα υπάρχουν πολλά προβλήματα με την υποβολή των βεβαιώσεων μισθών και συντάξεων, των παρακρατούμενων φόρων, όπου κάθε χρόνο δίνεται κάποια παράταση στην υποβολή αυτή, και επειδή η υποβολή αυτών των δηλώσεων είναι συνδεδεμένη με την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά τα πράγματα πάνε προς τα πίσω. Πρέπει να το πούμε ξεκάθαρα, ναι, να το ξέρει ο κόσμος. Αυτό δεν είναι κάτι που αφορά τους φοροτεχνικούς. Οι παρατάσεις που ζητάμε κάθε χρόνο έχουν να κάνουν γιατί το Υπουργείο καμία χρονιά δεν ήταν έτοιμο να υποδεχτεί εγκαίρως τις φορολογικές δηλώσεις. Μάλιστα. Από την εμπειρία σας, ποιος μήνας θα οριστεί ως η επίσημη πρώτη της υποβολής των φορολογικών δηλώσεων και των εισοδημάτων μας? Τα προηγούμενα χρόνια η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων στην ουσία ξεκινούσε χωρίς προβλήματα, γιατί πολλές φορές υπήρχε ανακοίνωση για την έναρξη, χωρίς όμως αυτό να είναι εφικτό. Εφικτό θεωρώ, αν εκτός κάποιες έκπληξης φέτος, όπως κάθε χρόνο να ξεκινήσουν κατά το Μάιο. Μάλιστα. Λοιπόν, τι πρέπει να προσέξουμε τώρα? Ποια είναι αυτά τα λάθη τα οποία γίνονται διαχρονικά κάθε χρόνο και μας πιάνουν αδιάβαστος? Αυτό που πρέπει να προσέξουν άμεσα οι φορολογούμενοι είναι ότι έχουν μια προθεσμία μέχρι 28 Φεβρουαρίου να υποβάλουν την αίτημα όσοι επιθυμούν, όσα ζευγάρια επιθυμούν να υποβάλουν χωριστή φορολογική δήλωση. Φορολογικό διαζύγιο λέγεται αυτή η διαδικασία, αν δεν κάνω λάθος. Σωστά, σωστά. Εκεί πρέπει να προσέξουν το εξής, ότι ναι, θα γίνεται χωριστή εκαθάριση και χωριστή υποβολή της φορολογικής δήλωσης, όμως δεν θα μπορεί να καλύπτω την τεκμήρια του ενός μέλους από τα εισοδήματα του άλλου. Άρα πριν προβούν σε αυτό το αίτημα, είναι καλό να ενημερωθούν από ένα φοροτεχνικό, γιατί μπορεί να βρεθούν μπροστά σε εκπλήξεις. Μάλιστα. Λοιπόν, θα έχουμε να πούμε περισσότερα το επόμενο διάστημα. Αναφορικά, επειδή δέχτηκα κάποια μηνύματα το πρωί με τα τέλη κυκλοφορίας, ορισμένοι θα το πάνε μέχρι το τέλος. Ξέρετε καθόλου με το ποσοστό εκείνων που δεν έχουν σπεύσει να τα πληρώσουν? Εντάξει, είναι λίγο δύσκολο να κάνω μια τέτοια στατιστική, όμως μπορώ να πω ότι αρκετός κόσμος έχει ζητήσει τα ειδοποιητήρια και έχει καταβάλει τα τέλη κυκλοφορίας. Εντάξει, υπάρχουν σίγουρα κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι είτε είναι άνθρωποι είναι της τελευταίας στιγμής, και σίγουρα υπάρχουν και άνθρωποι που δυσκολεύονται. Ότι ζητάς βέβαια το ειδοποιητήριο και το εκτυπώνεις δεν σημαίνει ότι θα πας να το πληρώσεις κιόλας. Αυτό είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια, λοιπόν, ότι υπάρχουν άνθρωποι που δυσκολεύονται να καταβάλουν τέλη κυκλοφορίας. Είναι δυστυχώς όμως μια υποχρέωση που δεν ξεφεύγει κανείς. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Καφτάκη.